Αδελφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου τη Δευτέρα προς Κορινθίους. Είμαστε σελίδα 1026 και στο κεφάλαιο Ιώτα Αλφα και εδάφιο 1. Σελίδα λοιπόν 1026, Ιώτα Αλφα κεφάλαιο, ένα εδάφιο, επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους, Δευτέρα. Ήθε να υποφέρετε ο λίγον τί την αφροσύνη μου, αλλά και υποφέρετε με, διότι είμαι ζηλότυπος προς εσάς κατά ζηλοτυπίαν Θεού. Επειδή σας ηρευόνησα με έναν άντρα, για να σας παραστήσω παρθένων αγνήνης των Χριστών. Φοβούμαι όμως μήπως, καθώς ο Όφης εξυπάτησε την Εύα δια της πανουργίας αυτού, διαφθαρεί ούτως ο νους σας εκ πεσών από της απλότητος της εις των Χριστών. Διότι εάν ο ερχόμενος κηρύττει προς εσάς άλλον Ιησούν, τον οποίον εμείς δεν εκηρύξαμε, ή λαμβάνεται άλλο πνεύμα το οποίο δεν ελάβετε, ή άλλο Ευαγγέλιο το οποίο δεν εδέχθητε, καλώς τι θέλετε υποφέρει αυτόν. Αλλά στοχάζομαι ότι δεν είμαι Ιουσουδέν κατώτερος των πρωτήτων των Αποστόλων, εάν δε και είμαι ιδιώτης κατά των λόγων, αλλά ουχή κατά την γνώση. Αλλά εν παντή τρόπο εφανερώθημεν κατά πάντα εις εσάς. Ή έπραξα αμαρτίαν ταπεινώνον εμ' αυτόν, δια να υψωθείτε εσείς, διότι σας εκήρυξα δωρεάν το Ευαγγέλιο του Θεού. Άλλας εκκλησίας εγύμνωσα, λαβώντα αναγκαία δια την υπηρεσία σας. Και ότι ήμην παρών εις εσάς και εστερήθην, δεν κατεβάρινα ουδένα, διότι τη στέρησή μου προσαναπλήρωσαν οι αδελφοί, ελθόντες από Μακεδονίας. Και κατά πάντα εφύλαξα εμ' αυτόν και θέλω φυλάξει αβαρύ προς εσάς. Είναι αλήθεια του Χριστού εν εμή ότι η καύχηση αυτή δεν θέλει αποκλειστεί σε με εν της τόπης της Αχαΐας. Διατί, διότι δε σας αγαπώ, ο Θεός γνωρίζει. Ό,τι δε κάνω, τούτο και θέλω κάνει. Δια να εκόψω την αφορμήν το θελόντων αφορμήν ή να ευρεθώ εις εκείνο δια το οποίο καυχόνται τι ούτη καθώς και εμείς. Διότι οι τιούτοι είναι ψευδοαπόστολοι, εργάτε δόλοι, μετασχηματιζόμενοι σ' Αποστόλους Χριστού και ουδέν θαυμαστών, διότι αυτός ο σατανάς μετασχηματίζεται εις άγγελων φωτός. Δεν είναι λοιπόν μέγα αν και οι διάκονοι αυτού μετασχηματίζονται εις διακόνους δικαιοσύνης, τον οποίον το τέλος θελείστε κατά τα έργα αυτών. Αμήν. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν προσπαθεί να ελευθερώσει τους αδελφούς του στην Κόρινθο από ψευδοαποστόλους και εργάτες δόλιους που μετασχηματίζονται εις Αποστόλους Χριστού και χρησιμοποιούν μορφή ευσεβίας αρνημένη όμως τη δύναμη αυτής. Τα λόγια τους είναι καλά, κολακευτικά. Τα λόγια τους είναι, όπως φαίνεται, με εξουσία, αλλά δεν είναι συν Θεό. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος κατηγορείται από αυτούς τους ανθρώπους στην διακονία του και στην υπηρεσία του στην Εκκλησία των Κορινθίων, λέγοντας ότι ισχυρίζονται αυτοί ότι ενώ όταν είμαι μεταξύ σας είμαι ιδιώτης, απλός, ταπεινός, αλλά όταν στέλνω επιστολές, ο λόγος μου είναι βαρύς και ισχυρός. Έτσι είναι και έτσι πρέπει να είναι ο δούλος του Θεού. Όταν κηρύττει ή όταν αναφέρεται στο λόγο του Θεού, εκεί δεν κάνει συμβιβασμούς ούτε εκπτώσεις. Είναι απόλυτος στην αλήθεια του Ευαγγελίου. Έτσι ήταν ο Απόστολος Παύλος. Δεν δίσταζε και δεν έκανε ούτε ένα βήμα πίσω όταν υπερασπιζότανε τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Γι' αυτό και τον κατηγορούσαν ότι είναι σκληρός. Οι επιστολές του που αναφέρονταν στο Λόγο του Θεού ήταν βαριές και ισχυρές. Όταν όμως βρισκόταν ανάμεσά τους στην κοινωνία μεταλλήλων, ήταν ταπεινός, θεωρούσε τους άλλους
υπερέχοντας, ήταν απαλός και τρυφερός, με αποτέλεσμα να κατηγορείται από τους ψευδοαποστόλους ότι είναι ασήμαντος στην κοινωνία μεταλλήλων, αλλά όταν γράφει τις επιστολές τότε εκφράζεται βαριά, σκληρά, και ήταν αλήθεια. Και έτσι πρέπει να είναι ο δούλος του Θεού, έτσι πρέπει να είναι ο εργάτης του Θεού, έτσι πρέπει να είναι οι άνθρωποι του Θεού. Καμία υποχώρηση, ούτε στο ελάχιστο, στην ενότητα της πίστεως και στην ενότητα του Πνεύματος του Αγίου. Δηλαδή στις αλήθειες του Ευαγγελίου, αλλά και στην νοοτροπία του Πνεύματος του Αγίου, γιατί είναι γραμμένο όσοι δεν έχουν το Πνεύμα του Χριστού δεν είναι αυτού. Αντιθέτως, στην κοινωνία τους, στην συμπεριφορά τους, στην κοινωνία μεταλλήλων, απαλή, τρυφερή, ταπεινή, γλυκής, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Δεν είναι αυστηρή στους αδελφούς τους, δεν είναι σκληρή με τους αδελφούς τους, είναι αυστηρή και σκληρή με τον εαυτό τους, αλλά και αδιαπραγμάτευτη με τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Δεν ενδιαφέρεται ο Απόστολος Παύλος και οι δούλοι του Θεού να έχουν καλή μαρτυρία από τις υποχωρήσεις τους στις αλήθειες του Ευαγγελίου, αλλά ενδιαφέρονται να έχουν καλή μαρτυρία από τις υποχωρήσεις τους στην υπηρεσία των αδελφών. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος με δύο λόγια περιγράφει πώς πρέπει να είναι ο δούλος του Θεού, ο υπηρέτης του Θεού μέσα στην Εκκλησία. Στο Λόγο του Θεού, αυστηρός και απόλυτος, στην κοινωνία μεταλλήλων, απαλός και τρυφερός, αλλά δυνατός ενέργο. Δηλαδή να συμμαρτυρεί ο Θεός, συνεργαζόμενος με τον ταπεινό δούλο μέσα στην Εκκλησία και μέσα στην κοινωνία μεταλλήλων, αλλά και να συμμαρτυρεί ο Θεός με τον απόλυτο στα θέματα της διδασκαλίας και της αλήθειας ή των αληθιών του Ευαγγελίου. Μέσα λοιπόν σε αυτή την πρόθεσή του ο Απόστολος Παύλος γράφει πάλι, αλλά με γλυκύτητα αυτή τη φορά, προς τους αδελφούς και αγίους της Εκκλησίας των Κορινθίων: «Σας παρακαλώ να με υποφέρετε ως προς την αφροσύνη μου, και ζητώ να με υποφέρετε ως προς την αφροσύνη μου, γιατί θα σας ελέγξω, θα σας προειδοποιήσω, και ζητώ να κάνετε υπομονή μαζί μου και να με υποφέρετε για τρεις λόγους. Πρώτον, γιατί είμαι ζηλότυπος προς εσάς κατά τη ζηλοτυπία του Θεού. Δεύτερον, γιατί σας αραβώνιασα με έναν άντρα των Ιησού Χριστών. Και τρίτον, γιατί η πρόθεσή μου είναι να σας παραστήσω παρθένων αγνήνης των Χριστών εκείνη την ημέρα της αρπαγής της Εκκλησίας». Δηλαδή, όπως ο αρεβωνιασμένος ζηλεύει την αρεβωνιαστικιά του όταν δέχεται επιθέσεις, πλάνης, ψεύδους, κολακίας, ο στόχος δεν είναι η αγάπη αλλά είναι οι πτώσεις, έτσι και ο Απόστολος Παύλος με ζηλοτυπία Θεού ζηλεύει για τους αδελφούς του στην Κόρινθο, γιατί αυτός είναι τον οποίον μεταχειρίστηκε ο Θεός και τους αραβώνιασε αυτούς τους αδελφούς εκεί στην Κόρινθο με τον Χριστό, καθώς κήρυξε αναγέννηση και ο Κύριος τους αναγέννησε, κήρυξε βάφτισμα εν ύδατις άφεση αμαρτιών και πραγματοποιήθηκε, και κήρυξε εν τέλει βάφτισμα εν Πνεύματι Αγίω, που είναι ο αραβώνας της ελπίδας μας, με τον οποίον ο Κύριος μας αραβώνιασε, ο Θεός ενήργησε για να λάβουμε μέρος
με υπόσχεση επιβεβαιωμένη με θόρκου και στην ευλογία εδώ στη γη, καθώς η υπόσχεση είναι ευλογών θα σε ευλογήσω και πληθύνων θα σε πληθύνω, αλλά και με υπόσχεση στον ουρανό ότι θα έλθει ο Χριστός να σε παραλάβει, να σε αναστήσει. Και τρίτον, γιατί η πρόθεσή του, πρώτον είναι η ζηλοτυπία, με ζηλοτυπία Θεού, δεύτερη είναι, είναι δικαιολογημένη η ζηλοτυπία μου, γιατί εγώ σας αραβώνιασα με τον Ιησού Χριστόν, και ακόμη πιο δικαιολογημένη, γιατί εγώ φροντίζω όχι να σας κολακεύσω, αλλά να σας παραστήσω παρθένων, όχι με αμαρτία, παρθένων αγνήν εκείνη την ημέρα στο Χριστό. Και αφού λοιπόν προετοιμάζει τους αδελφούς για να ακούσουν με προσοχή αυτά που πρόκειται να τους γράψει, λέγει φοβούμε λοιπόν, φοβούμε όπως μήπως, όπως ο Όφης εξυπάτησε την Εύα δια της πανουργίας αυτής, διαθαρεί κατά αυτόν τον τρόπον ο νου σας, το κείμενο λέει τα νοήματά σας, οι σκέψεις σας, διαφθαρούν κατά τον ίδιο τρόπο οι σκέψεις σας, η λογική σας, καθώς θα εκπέσετε από την απλότητα την εις των Χριστών. Γιατί ο Θεός τους απλούς συνετίζει. Ένα λοιπόν κύριο χαρακτηριστικό που θέλει ο Απόστολος Παύλος, ο Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, να έχουμε, είναι η απλότητα, και να διακρινόμεθα, είναι η απλότητά μας μπροστά στο Χριστό, μπροστά στα λόγια του Χριστού. Και φέρνει σαν παράδειγμα μια αληθινή ιστορία που συνέβη σύμφωνα με τις γραφές εκεί στον Παράδεισο, στο τέλειο αυτό κήπο που ο Θεός έθεσε τον Αδάμ, τον οποίον έπλασε με τα ίδια του τα χέρια και ενεφύσισε εις αυτόν από του πνεύματός του και κατέστησε αυτόν εις ψυχήν ζώσα κατά την εικόνα του και με πρόθεση κατά την ομοίωσή του εις τους αιώνες των αιώνων. Τι συνέβη όμως εκεί, πώς πλανήθηκε και γιατί πλανήθηκε η Εύα από την πανουργία του διαβόλου και πώς δεν θα μπορούσε να πλανηθεί. Πώς λοιπόν μπορεί να μας πλανήσει και εμάς, πώς μπορεί να πλανήσει την Εκκλησία των Κορινθίων, αλλά πώς μπορεί να πλανήσει και εμάς τον κάθε έναν ξεχωριστά ο διάβολος σήμερα, αν εκπέσουμε από την απλότητα την εις τον Χριστόν Ιησούν, που είναι ο Λόγος του Θεού, που είναι η παρουσία του Θεού, που είναι η αγάπη του Θεού, που είναι το απάβγασμα της δόξης του Θεού. Και διαβάζουμε από τη δεύτερη σελίδα να δούμε πώς εξέπεσε από την απλότητά της η Εύα, ώστε βρήκε πρόσφορο έδαφος ο διάβολος και την επλάνησε με την πανουργία του. Διαβάζω λοιπόν από τη σελίδα 2 το δεύτερο κεφάλαιο και το 8 εδάφιο. Σελίς 2 από τη Γένεση, δεύτερο κεφάλαιο, 8 εδάφιο. «Και εφύτευσεν Κύριος ο Θεός παράδεισον εν τη Εδέμ, κατά Ανατολάς, και έθεσε εκεί τον άνθρωπο τον οποίον έπλασε. Και ο Κύριος έκαμε να βλαστήσει εκ της γης πανδέντρων ωραίων εις την όραση και καλών εις τη γεύση». Το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να βλαστήσει όλο κάθε δέντρο, αλλά ωραίο εις την όραση και καλό εις τη γεύση. Και δεύτερον, και το ξύλον της ζωής στο μέσον του παραδείσου, αλλά ταυτόχρονα και το ξύλο της γνώσεως του καλού και του κακού, αλλά όχι στο μέσον του παραδείσου. Και διαβάζω από το 16. «Προσέταξε δε Κύριος ο Θεός εις τον Αδάμ λέγον, από παντός δένδρου του παραδείσου ελευθέρως θέλεις τρώγει, από δε του ξύλου της γνώσεως του καλού και του κακού δεν θέλεις φάγει από αυτού, διότι καθήν ημέραν φάγεις από αυτού, θέλεις εξάπαντος αποθάνει». Του έδωσε λοιπόν την απόλυτη ελευθερία
να τρώγει από παν δέντρον το οποίο έκαμε να βλαστήσει ο Θεός ωραίων στην όραση και καλών στη γεύση, αλλά δεν το απαγόρευσε, του επέτρεψε να φάγει και από το δέντρο το εν το μέσο του παραδείσου που ήταν το δέντρο της ζωής. Να δούμε όμως τώρα τι συνέβη στην Εύα και έχασε την απλότητά της. Χάνοντας την απλότητά της, πώς βρήκε ο διάβολος με τον Όφη, το φρονιμότερο ζώο, την ευκαιρία δια της πανουργίας του να την πλανήσει. Διαβάζω λοιπόν από το τρίτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Ο δε Όφης ήτο το φρονιμότερο πάντων των ζώων του γαγρού, τα οποία έκαμε ο Κύριος, και είπε ο Όφης προς τη γυναίκα. Ο διάβολος δηλαδή μίλησε μέσα από το φρονιμότερο ζώο, τον Όφη. «Πραγματικά το όντι, είπε ο Θεός, μη φάγεται από παντός δέντρου του παραδείσου?» Εμφανίζει λοιπόν ένα νόμο σκληρό μέσα από τα λόγια του Θεού. Αλλά ο Θεός δεν έχει δώσει τέτοιο νόμο απαγορευτικό να μη φάει από κανένα δέντρο. Και είπε η γυναίκα προς τον Όφη, «Από του καρπού των δέντρων του παραδείσου δυνάμεθα να φάγομεν. Από δε του καρπού του δέντρου το οποίο είναι εν μέσω του παραδείσου», είπε ο Θεός, «μη φάγετε από αυτού, μη δε εγγύσετε αυτόν, δια μη αποθάνετε». Κοιτάξτε πως άλλαξε η σκέψη της Εύας και μεταφέρθηκε από την απλότητα του Λόγου του Θεού. Από όλα τα δέντρα μπορείς να φας, και από το δέντρο αυτό που βρίσκεται στο μέσον του παραδείσου, που είναι το μέσον, το δέντρο της ζωής, από το δέντρο όμως της γνώσεως του καλού και του κακού να μην φας. Η Εύα λοιπόν μετέφερε την προτεραιότητα της καρδιάς της όχι σε αυτό που επιτρέπει ο Θεός και που ήταν στο μέσο του παραδείσου, αλλά σε αυτό που απαγορεύει ο Θεός και το τοποθετεί η Εύα στο μέσο του παραδείσου. Χάνει την απλότητά της πλέον. Δεν σκέφτεται όπως ο Θεός, αλλά διαστρέφεται η σκέψη της και θεωρεί το δέντρο το φυτευμένο εν το μέσο του παραδείσου είναι αυτό το οποίο απαγορεύει ο Θεός. Η επιθυμία της καρδιάς της εκδηλώνεται μέσα από τις σκέψεις της, εκφράζεται, και όχι μόνο αυτό, αλλά καθώς διεφθάρει η απλότητά της στο Λόγο του Θεού, προσθέτει κιόλας λέγοντας, μόνο από το δέντρο αυτό που είναι στο μέσο του παραδείσου, αν και δεν είναι, είπε ο Θεός να μη φάγετε, και προσθέτει, και μη δε εγγύσετε από αυτόν, δια να μη αποθάνετε. Κάνει λοιπόν δύο σοβαρότατα λάθη που και εμείς μπορούμε να τα κάνουμε. Πρώτο λάθος: ζητείτε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού, μας προτρέπει ο Ιησούς Χριστός. Εμείς σκεφτόμαστε και θεωρούμε ότι κάτι άλλο είναι πρωτεύον, είναι πάνω από αυτό που ο Θεός μας δίνει να ζητήσουμε, να ψάξουμε, να αγωνιζόμαστε και να εργαζόμαστε. Και τι μπορεί να είναι αυτό? Η δουλειά μας, μπορεί να είναι το έργο του Θεού, μπορεί να είναι να παντρευτώ, μπορεί να είναι οτιδήποτε είναι αυτό πια που κυριαρχεί στην καρδιά του ανθρώπου που απομακρύνθηκε από την απλότητα του Λόγου του Θεού. Πόσο πιο απλό είναι ζητείτε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα θα σας προσθεθούνε, από το να σκέφτομαι, Θεέ μου δώσε μου αυτό, το θέλω πάρα πολύ, πάντρεψέ με, πάντρεψέ με, πάντρεψέ με, τώρα πάντρεψέ με, αρχίζ να με παντρέψεις, βρες μου δουλειά τώρα, 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 αύξησε μου, δώσε μου λεφτά, κάνε με εργάτη, κάνε με προφήτη, κάνε με ποιμένα. Διαστρέφεται η καρδιά
ξεφεύγοντας από την απλότητα του Θεού. Και όχι μόνο αυτό, αλλά επειδή δεν ανταποκρίνεται ο Θεός σε τέτοια αιτήματα, βάζει ο άνθρωπος και νόμο παραπάνω. Έτσι βγήκανε οι διάφορες παραδόσεις. Μη φας Τετάρτη και Παρασκευή. Μα το Ευαγγέλιο δεν λέει να μη φας Τετάρτη και Παρασκευή. Γιατί να μη φας Τετάρτη και Παρασκευή? Γιατί εμείς κάνουμε νηστεία κάθε Τετάρτη και Παρασκευή. Μα δεν το λέει ο Λόγος του Θεού αυτό. Ο Λόγος του Θεού λέει εξυμφώνου το αντρόγινο, εξυμφώνου ο αδελφός με την Εκκλησία, αλλά και μόνος του με τον Χριστό μπορεί να αφιερώσει κάποιες μέρες. Και μεταστρέφει πάλι χάνοντας την απλότητα. Νηστεία σημαίνει να μην τρως κρέας, ψάρι, αυγά, γάλα. Ποιος το λέει αυτό? Η διεστραμμένη και εκπεσούσα καρδιά των ανθρώπων από την απλότητα του Χριστού. Απαγορεύεται οι πρεσβύτεροι να παντρεύονται και οι επίσκοποι να παντρεύονται. Ποιος το λέει αυτό? Για να γίνει κάποιος πρεσβύτερος πρέπει να είναι μιας γυναικός ανήρ. Και όχι μόνο να έχει γυναίκα, αλλά να έχει και παιδιά. Και όχι μόνο να έχει παιδιά, να έχει και πιστά παιδιά και πιστή γυναίκα. Και να είναι και μιας γυναικός ανήρ. Πώς το βγάζεις εσύ? Μα δεν υπάρχουν πλέον τέτοιοι άνθρωποι, άρα θα τους επιβάλλουμε να μην παντρεύονται. Και πού θα οδηγηθούνε? Στην πορνεία, στη διαστροφή, στη μοιχεία, στην ακαθαρσία. Το βρέφος μόλις γεννιέται να βαφτίζεται εν είδατε. Γιατί? Για να σωθεί η ψυχή του. Μα δεν το λέει ο Λόγος του Θεού. Πουθενά δεν το λέει αυτό ο Λόγος του Θεού. Πουθενά δεν λέει ότι το βρέφος, εάν δεν βαφτιστεί, θα πάει στην κόλαση. Αντιθέτως λέει τα παιδιά των Αγίων είναι Άγια. Κηδείες μνημόσυνα. Συγχώρεσε τον κεκοιμημένο και την κεκοιμημένη. Κατάταξε τον σε τόπο καλό και αγαθό. Θεός χωρέστονε. Μα δεν το λέει η Γραφή. Δεν πεθαίνει για να συγχωρεθεί και να πάει στον ουρανό. Επειδή μετενόησε και συγχωρέθηκε, γι' αυτό πάει στον ουρανό. Δεν χρειάζεται να προσευχόμαστε για αυτούς που φύγανε. Γιατί άπαξ είναι δεδομένο στους ανθρώπους να πεθάνουν μετά από αυτό κρίσης. Όταν λοιπόν ξεφεύγει η σκέψη, η λογική, ο νους του ανθρώπου από την απλότητα και μπαίνει σε άλλους δρόμους, σε άλλες διακλαδώσεις, τότε το εύκολο είναι ο διάβολος να πλανήσει αυτόν τον άνθρωπο, επειδή ακριβώς εξέπεσε από την απλότητα του Χριστού, και να τον οδηγήσει ανθρωποκτόνος όν στο θάνατο και στην απώλεια. Πράγμα το οποίο συνέβη και με την Εύα. Και ο παίρνοντας αφορμή από αυτή το ξέπεσμα από την απλότητα του Λόγου του Θεού στην Εύα, αρχίζει τώρα και περνάει την πρότασή του, τη λογική του και την απώλεια. Ψέματα λέει ο Θεός. Η Εύα λέει ψέματα. Ψέματα λέει ο Θεός. Δεν θα πεθάνετε. Αλλά ξέρεις τι πονηρός είναι ο Θεός? Ξέρει ότι καθήν ημέραν φάγεται από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού, θα ανοιχτούν οι οφθαλμοί σας και θα γίνετε ως θεοί και θα γνωρίζετε και το καλό και το κακό. Θα γίνετε σοφοί, θα γίνετε όμοιοι με Αυτόν, και δεν το θέλει ο Θεός, είναι πονηρός, θέλει να σας έχει εκεί, έτσι, τυφλούς, πρόβατα. Όποιον του λαού είναι το Ευαγγέλιο. Σε ποιους απευθύνεται και ποιοι το δέχονται? Σε αυτούς που εξέπεσαν από την απλότητα του Λόγου του Θεού. Και δεν παίρνουν το Λόγο του Θεού με απλότητα. Το είπε, τέλειωσε. Ούτε προσθέτω ούτε αφαιρώ. Δεν το είπε, δεν με απασχολεί. Αλλά και το σπουδαιότερο, τι είναι η προτεραιότητά σου? Είναι η προτεραιότητά σου ο Χριστός και ο Λόγος του? Ή η προτεραιότητά σου είναι η γνώμη σου και η επιθυμία σου?
Αν περπατάς κατά την επιθυμία της καρδιάς σου, θα οδηγηθείς στην απώλεια, γιατί εύκολα θα σε πλανήσει ο διάβολος. Αν περπατάς κατά το Λόγο του Θεού, που πολλές φορές θα είναι αντίθετος από την επιθυμία της καρδιάς μας, και για να μην πω πολλές φορές, να πω όλες τις φορές, θα είναι αντίθετος από την επιθυμία της καρδιάς μας, τότε θα οδηγηθείς στην αιώνια ζωή. Τόσο απλά. Είναι σαν να σου πει ο γιατρός, τι έχεις παιδί μου, πονοκέφαλο, πυρετό, πάρε μια ασπιρίνη. Και εσύ να λες, τι χαζός είναι, πονηρεύεσαι, ασπιρίνη μου δώσε. Εγώ θα πάω να πάρω τρεις ενέσεις εκεί να κάνω και να μου περάσουν όλα. Και μην το γελάτε, για σκεφτείτε, λέει στην ίωση απαγορεύονται τα αντιβιωτικά. Εμείς οι άνθρωποι τι λέμε, όχ, έχω πυρετό αντιβίωση. Είμαστε πιο ξύπνοι. Χάσαμε την απλότητα. Νομίζουμε ότι εμείς είμαστε πιο έξυπνοι. Εμείς τα ξέρουμε πιο καλά. Και δυστυχώς με αυτές τις επιθυμίες και με αυτή τη λογική που είναι αντίθετες από τις βουλές του Θεού και από τα σωδούς του Θεού, ο άνθρωπος προχωράει με τα βεβαιότητος στο να πλανηθεί δια της πανουργίας του διαβόλου από το διάβολο και να οδηγηθεί στην απώλεια. Και πράγματι η Εύα λέει, μωρέ καλά τα λέει ο διάβολος. Απίστευτο, ε. Μωρέ καλά τα λέει. Είδες ο Θεός. Πήγε να μου τη σκάσει. Αντί να μου δώσει γυναίκα να παντρευτώ και άντρα να παντρευτώ, μου λέει στον ουρανό. Ποιον ουρανό, εδώ στη γη τι κάνω. Είδες ο Θεός. Χα, τον κατάλαβα. Αντί να μου κάνει αυτό που θέλω, θέλει εγώ να κάνω αυτό που αυτός θέλει. Άρα τι είναι, δυνάστης, νόμος, σκληρός. Σκληρός ο Θεός, σκληρός ο λόγος του. Έχει δίκιο ο διάβολος. Και δεν λέει ο διάβολος, έχει δίκιο το φίδι. Έχει δίκιο το φρονιμότερο ζώο. Καλά τα λέει ο κόσμος. Καλά τα λένε οι άνθρωποι. Πολύ καλά τα λένε, καλά τα λέει και η καρδιά μου. Είδες παραλίγο να την πάθω και να γίνω πρόβατο, άβουλο, μέσα σε μια εκκλησία που είναι όλοι έτσι. Και δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Άχρηστοι άνθρωποι, καλά τα λέει ο διάβολος. Καλά τα λέει το φίδι. Καλά τα λέει και αυτός, καλά τα λέει και εκείνη. Καλά τα λέει και ο άλλος. Και είναι και σοφός. Ξέρεις τι είναι αυτός που μου το λέει? Καθηγητής πανεπιστημίου, θεολόγος. Και τι σου λέει? Μακριά από τους αιρετικούς, από την αίρεση των Ναζωραίων. Και είναι και θεολόγος. Είναι και ο Άννας, είναι και ο Καϊάφας. Αυτοί δεν ξέρουνε. Πώς την πάτησα έτσι? Πω πω. Πλανήθηκε, γιατί εξέπεσε από την απλότητα του Θεού. Και αμέσως έστρεψε πλέον το βλέμμα του η Εύα στην πρόταση του διαβόλου και είδε ότι ο καρπός του δέντρου αυτού ήταν καλό στη βρώση, νόστιμος. Είδες τι ωραίος που είναι ο κόσμος? Είδες τι ωραίες που είναι οι προτάσεις του διαβόλου? Του όφεως, του φίλου μου, του συμμαθητή μου, του συμφοιτητή μου, του καθηγητή μου. Πω πω πως θα την πάθαινα. Τώρα θα ανοίξουν τα μάτια μου, θα γλεντήσω, θα ευχαριστηθώ τη ζωή μου. Καλώνει στη βρώση. Δηλαδή επιθυμίες της σαρκός. Α, ξέρεις την αμαρτία, την απολαμβάνεις. Και όσο πιο πολύ βαθιά πας στην εκχύληση της αμαρτίας, τόσο πιο ευτυχισμένος είσαι. Και ήταν αρεστός στους οφθαλμούς. Α, και η επιθυμία των οφθαλμών, η επιθυμία της ψυχής. Κοίτα τι ωραίο που είναι. Δεν είναι πολύ ωραίο?
Κύριε, τι ωραία που είναι η γειτόνισσα. Ναι, αλλά είσαι παντρεμένος και ο Κύριος λέει ότι είναι μοιχεία και θα πας στην κόλαση. Μπρε, κοίτα τη γειτόνισσα, τι όμορφη που είναι. Και είναι και μορφωμένη και είναι και πλούσια. Θα ευτυχήσω. Και οποιαδήποτε άλλη αμαρτία. Και επιθυμητών των δέντρων ως δίνω γνώση. Α, και θα γίνω σοφός. Κοίταξε, θα διακριθώ. Θα είμαι ο καλύτερος χαρτοπαίκτης. Θα με θαυμάζουν όλοι. Θα είμαι ο καλύτερος απατεώνας. Θα με θαυμάζουν όλοι. Όταν ήμουνα 22-23 χρονών, δυστυχώς έπαιζα πολύ καλά χαρτιά. Και είχε έρθει ένας να μου κάνει πρόταση. Μου λέει, πάμε στην Αυστραλία. Εγώ δεν ήξερα τότε για Αυστραλία. Του λέω, τι θα πάμε να κάνουμε. Μου λέει, εσύ είσαι πρώτος. Λέω, τι θα κάνουμε εκεί. Θα γίνεις γκάγκστερ. Τι λες, μωρέ, του λέω. Ωραίο πρότυπο. Μου λέει, ξέρεις τι θα βγάλουμε. Εκεί είναι αγαθοί. Είναι όλοι χωριάτες. Θα τους γδίσουμε όλους. Ξέρω εγώ τι σου λέω, έχω πάει, πάμε στην Αυστραλία, θα γίνεις γκάνγκστερ. Αμέσως, έχετε ακούσει, ρε μεγάλε, ο πρώτος είσαι. Κολακία, σε υψώνει. Να μην πω ονόματα τραγουδιστών, αλλά δεν μπορώ να μην το πω. Υπάρχει κάποια λέδη, Γκούγκου, για να μην το πω κανονικά το όνομα, κάπως έτσι. Μα είναι φοβερή, φοβερή. Αν πάρουμε και την άλλη, τη Μαρία, να μην την πω πάλι και αυτή είναι, που έχει το όνομα της Παναγίας, της μητέρας του Κυρίου, φοβερή. Πρότυπο όμως. Είχα πάει στη θάλασσα, τις λίγες φορές που είχα πάει στη θάλασσα, ήταν εκεί μια μαμά, με μια κοπελίτσα μικρή, 12 χρονών. Και της έλεγε, θέλω σουβλάκι, δεν θυμάμαι τι. Παιδί μου, της λέει, πώς θα φας σουβλάκι, πώς θα γίνεις μοντέλα. Άκουγα εγώ, μοντέλα. Είναι τα πρότυπα που δίνουν. Επιθυμητών ως δίδων γνώση, εξουσία, δύναμη. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Είχε έρθει μια φορά κάποιος που ήταν αστέρας της τηλεόρασης. Εγώ δεν τον ήξερα, δεν βλέπω τηλεόραση, δεν τον ήξερα. Μου λέει, τι κάνετε καλά. Λέω, ποιος είναι, ποιος είστε. Με κοιτάει, δεν με ξέρετε. Λυπάμαι, αλλά δεν σε ξέρω. Και σηκώθηκε και έφυγε. Είμαστε με την Άννα, θυμάμαι. Λέω, ποιος ήταν αυτός. Μου λέει, δεν τον ξέρεις, είναι ο Τάδε. Α, λέω, ακουστά τον έχω. Αλλά δεν είχε τύχει να τον γνωρίσω. Έτσι, αδελφοί, ο διάβολος πλανάει τους ανθρώπους όταν εκπίπτουν από την απλότητα του Λόγου του Θεού. Και πιο συγκεκριμένα, πώς μπορεί να εκπέσει ο χριστιανός από την απλότητα του Ευαγγελίου. Μας εξηγεί ο Απόστολος Παύλος. Διότι αν ο ερχόμενος ψευδοαπόστολοι εργάτε δόλοι, δηλαδή ο όφης παλαιότερα, δηλαδή μια άλλη διδασκαλία, μα είμαστε αδέλφια. Ναι, αλλά τι πιστεύεις εσύ, ότι η σωτηρία δεν χάνεται, ότι υπάρχει απόλυτος προορισμός. Δεν πειράζει τώρα και να είμαστε και ημίγυμνοι. Εκείνο που έχει σημασία είναι να αρχόμαστε στην εκκλησία όπως είμαστε και να μην μεταμορφωνόμαστε. Ναι, αλλά προς τα κάτω, όχι προς τα πάνω. Αν έρχεται λοιπόν κάποιος και σας κηρύττει άλλον Ιησούν, τον οποίο εμείς δεν σας κηρύξαμε, και πώς μπορεί να είναι ο άλλος Ιησούς. Πολύ αυστηρός. Ακούς το Ευαγγέλιο, θα καταστραφείς. Δεν κερδίζει ο άνθρωπος με το σταυρό στο χέρι. Στην ψάθα θα πεθάνεις, μου λέγανε. Όταν τους είπα ότι πήρα το Ευαγγέλιο, αγαπάω τον Χριστό, πιστεύω στον Χριστό, τα παιδιά σου δεν τα λυπάσαι. Ξέρεις πως θα καταντήσουνε. Κομπλεξικά, τριτοκοσμικά. Και με χτύπησε στην καρδιά. Άλλον Χριστό, αυστηρό. Ή άλλον Χριστό.
Ελεύθερος, κάνε ό,τι θέλεις. Τον νοιάζει αν είσαι στην αμαρτία, αν είσαι στην παράβαση, αν είσαι στην ανομία, στολή σεμνή, εδώ και σοφροσύνη. Άντε καλέ τώρα. Τι είναι αυτά που λες τώρα? Ο Χριστός είναι αγάπη. Δεν έχεις ακούσει για τη χάρη του Χριστού? Όλα τα επιτρέπει. Ό,τι θέλεις κάνε. Αναγεννήθηκες, στον ουρανό θα πας. Άλλον Χριστό. Τώρα η καρδιά τι θα κάνει? Αν η καρδιά θέλει ένα Χριστό άγριο, τον πρώτο πάει. Εγώ θέλω ένα Χριστό να είμαι έτσι, να έχω μανίκια μέχρι εδώ, να μην κοιτάω δεξιά και αριστερά και η καρδιά μου να είναι γεμάτη από αμαρτία, υποκρισία. Να βάζω νόμους όλους τους άλλους δικούς μου πάνω από το γεγραμμένο. Ή αν θέλω ένα Χριστό που να μου τα επιτρέπει όλα, έχω ένα Χριστό όπως τον θέλω εγώ. Να κάνω ό,τι θέλω και να μου λέει μπράβο παιδί μου. Πολύ καλά πας. Ό,τι θέλεις κάνε. Έτσι κι αλλιώς ο ουρανός είναι για σένα και ο διάβολος θα σωθεί. Μη φοβάσαι, προχώρα. Κάνε την αμαρτία ελεύθερα. Η σωτηρία δεν χάνεται. Κάνε ό,τι θέλεις. Ένα Χριστό κάτω από ό,τι είναι γεγραμμένο. Πάει η απλότητα του Ευαγγελίου. Ή έναν Χριστό, δεν σ' αγαπάει, δεν ενδιαφέρεται για σένα. Τι λες τώρα? Κοίταξε να κερδίσεις τη ζωή σου μόνος σου. Για αγωνίσου εκεί πέρα, γιατί αν δεν είσαι Αθηνά και χείρα εκείνη. Βαριέσαι τώρα, ο Χριστός με εμάς θα ασχοληθεί. Έχει τόσα πράγματα να κάνει. Έναν αδιάφορο Χριστό, άλλο Χριστό. Και πολλούς άλλους Χριστούς μπορούμε να ακούσουμε και μπορούμε να βρούμε. Το θέμα είναι τι δεχόμαστε. Εάν τους δεχτούμε, τότε εκπέσαμε από την απλότητα του Ευαγγελίου. Γιατί μας κήρυξαν ένα άλλο Χριστό και εμείς τον αποδεχτήκαμε. Όμως ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Έχετε ακούσει το άλλο? Χάρη κατά χάρη. Όλα χάρης είναι. Δεν θα πάμε στον ουρανό με τα έργα μας. Α, με τη χάρη του Θεού. Κάνω ό,τι θέλεις, είναι χάρης. Ποια χάρη? Χάρης του Θεού ή σωτήριος εφανερώθη εις πάντα στους ανθρώπους και μας διδάσκει να αρνηθόμεν την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες πρώτον. Να ζούμε σοφρόνος, δικαίως και ευσεβώς αυτό τον πονηρό αιώνα δεύτερον. Και να προσμένουμε την επιφάνεια του Ιησού Χριστού τρίτον. Η χάρις δεν είναι ασυδοσία. Άλλωστε κατά χάριν σωζόμεθα. Δηλαδή πιστεύουμε στον Χριστό δια της πίστεως σωζόμεθα κατά χάριν. Αλλά όπως ο Αβραάμ, και μας το εξηγεί πάρα πολύ καλά ο Απόστολος Ιάκωβος, δια πίστεως θεωρήθηκε από το Θεό δίκαιος δια των έργων του, καθώς θυσίασε τον Ισαάκ κατά το Λόγο του Θεού, αποδείχθηκε δίκαιος. Δια πίστεως θεωρούμεθα από το Θεό δίκαιοι, με τα έργα της πίστεως μας αποδεικνύουμε ότι είμαστε δίκαιοι. Αλλιώς στον ουρανό δεν πάμε, γιατί η πίστη χωρίς έργα είναι νεκρά. Άρα λοιπόν όποιος ασκηρείται άλλο Χριστό, ας είναι ανάθεμα, λέει ο Απόστολος Παύλος. Δεύτερον, άλλο πνεύμα το οποίο δεν ελάβατε. Με την αναγέννηση παίρνεις το πνεύμα το Άγιο, παιδί μου. Τι είναι αυτά που σου λένε τώρα, να ζητάς, να αγωνίζεσαι, να μιλήσεις ξένες γλώσσες? Για τότε ήτανε. Άλλο πνεύμα. Αλλά δεν είναι μόνο το πνεύμα αυτό, είναι η κοινοτροπία. Τώρα κάθε μέρα θα πηγαίνουμε εκκλησία. Φτάνει μια Κυριακή, καλά είναι. Και μετατρέπουν τους χριστιανούς σε πιστούς Κυριακής, οι οποίοι δεν είναι πιστοί τελικά. Δεν μένουν στη διδαχή των Αποστόλων κάθε μέρα, στην κοινωνία μεταλλήλων, στις προσευχές. Δεν μένουν κάθε Κυριακή στην κλάση του Άρτου. Γιατί? Γιατί έτσι κατάλαβα εγώ. Τώρα κάθε μέρα το συνηθίσουμε και να μας γίνει και κακή συνήθεια να θέλουμε κάθε Κυριακή να παίρνουμε σώμα και αίμα Χριστού.
Ναι, αλλά δεν λέει έτσι το Ευαγγέλιο. Άλλο πνεύμα. Open-minded. Το έχετε ακούσει αυτό? Ευρύτερο πνεύμα. Όχι έτσι, αδερφέ. Ο λόγος. Εδώ να κάνουμε και ό,τι θέλουμε. Δεν μπορούμε να το διασκεδάσουμε λίγο? Δεν μπορούμε τώρα να βάλουμε εδώ πέρα και μια χοροδία να κάνει κλάκα, 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 να δεις τι ωραία που θα περάσουμε? Το διασκεδάσουμε κιόλας. Μα τόσο αυστηρότητα. Τόσο σκληρός είναι ο λόγος. Έτσι είπαν και του Χριστού. Σκληρός είναι ο λόγος τον οποίο ελάλησας. Και τους είπε ο Κύριος, αν θέλετε να μείνετε ή θέλετε να φύγετε. Και πολλοί από τους πιστεύοντες φύγανε. Και όταν ρώτησε και τον Πέτρο, λέει, σε ποιον να υπάγομεν, Κύριε? Εμείς είμαστε σε σένα, γιατί εσύ έχεις λόγους αληθείας. Έχεις λόγους ζωής αιωνίου. Εμείς δεν ερχόμαστε να περάσουμε καλά. Εμείς ερχόμαστε να μας ετοιμάσει ο Χριστός να πάμε στον ουρανό. Δεν είμαστε άλλου πνεύματος. Θέλουμε το πνεύμα του Χριστού. Και ποιο είναι το πνεύμα του Χριστού? Εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε αρπαγή. Δεν του έκλεψαν το να είναι ίσα με το Θεό. Αλλά γενόμενος υπήκοος κατά πάντα στον Πατέρα, εκένωσε τον εαυτό του από τη δόξα του. Έλαβε δούλου μορφή, έγινε όμοιος με τους ανθρώπους, περπάτησε σαν άνθρωπος και τότε ταπεινώθηκε. Ταπεινώθηκε μέχρι πού? Μέχρι τέλους. Πώς? Γενόμενος υπήκοος στον Πατέρα του. Και τότε ο Θεός τον υπερήψωσε και του έδωσε το υπερπάν όνομα. Αυτό το φρόνημα θέλω να έχετε, αυτό το πνεύμα θέλω να έχετε, λέει ο Απόστολος Παύλος. Το πνεύμα του Χριστού, όχι το πνεύμα του Όφεως. Μα τα παραλέει ο Θεός. Φοβάται, μην αποκτήσετε μεγάλη ελευθερία και σας χάσει. Πώς είχα πει κάποιος, ή μου είχε πει κάποιος, εάν εγώ στην εκκλησία που κηρύττω κάνω και πω αυτά που λες εσύ, όλοι θα φύγουνε. Λέω, τα κατσίκια φεύγουνε. Τα πρόβατα ακούνε τη φωνή το ποιμένα τους και μένουνε και τρέχουνε κιόλας. Εγώ δεν θέλω να έχω κατσίκια. Δεν θέλω τα παιδιά μου να είναι κατσικάκια. Ούτε εγώ κάτσικος. Ούτε η γυναίκα μου κατσικούλα. Εγώ θέλω να είμαι πρόβατο. Πρόβατο του Κυρίου. Να ακούω τη φωνή του, να την καταλαβαίνω και να τρέχουμε όλοι μαζί. Πού? Στη φωνή του Χριστού. Αυτό το πνεύμα εγώ θέλω. Το πνεύμα του Ευαγγελίου. Και αυτή την ενότητα του Πνεύματος του Αγίου θέλουμε. Αμήν, αδερφοί. Αμήν. Αυτή την ενότητα θέλουμε. Και τρίτον, άλλο Ευαγγέλιο το οποίο δεν εδέχθητε, καλώς θέλετε υποφέρει. Εδώ τα έχουμε παρακάνει. Ευαγγέλια που υπάρχουν. Το Ευαγγέλιο της Ευημερίας. Έλα στην εκκλησία και ξέρεις τι λεφτά θα αποκτήσεις. Μην κοιτάς το χαζό τον Πέτρο που είπε αργύριον και χρυσίον δεν έχουμε. Ήταν για τότε. Έλα και θα οικονομήσουμε. Έλα και θα βγάλουμε λεφτά. Θα δεις πως θα μας ευλογεί ο Θεός. Θα στέλνει. Θα πάρουμε Mercedes, θα πάρουμε BMW, θα πάρουμε βίλες, θα πάρουμε πολυκατοικίες. Στον ουρανό δεν θα τον πάρετε όμως. Εδώ είναι η διαφορά. Το Ευαγγέλιο της... Πώς τα έχω ξεχάσει κιόλας, κάποτε τα είχα διαβάσει όλα. Το Ευαγγέλιο της απόλαυσης. Παιδάκι, να χορέψουμε και λίγο. Κάνουμε μια εκκλησία, βάζουν μια σάουνα από εδώ, όλοι μαζί στη σάουνα. Βάζουν, αλήθεια είναι αυτά. Είναι οι μέγα τσέρτσες που λένε, οι μεγάλες εκκλησίες. Έχουν και εκεί μασέρ και μασάζ. Βέβαια, να μην έχουμε και μασάζ. Έχουν και εκεί το χολ για τα πάρτι και τους χορούς. Και έχουν και εκεί και μία προξενήτρα και μάλλον προξενητή, ο οποίος φέρνει και κοντά για να τα βρίσκουμε κιόλας. Απόλαυση. Περνάμε καλά. Μα δεν είπε ο Χριστός να περνάμε καλά. Ο Χριστός είπε στενή είναι η πύλη, τεθλιμμένη η οδός. Στον κόσμο θα έχετε θλίψεις. Αλλά μη φοβήστε, εγώ νίκησα και εσείς θα νικήσετε. Και αυτή είναι η νίκη σας τον κόσμο. Η πίστη σας στο Ευαγγέλιο.
Ποιο Ευαγγέλιο? Τούτο το Ευαγγέλιο. Το ορθοτομημένο Ευαγγέλιο. Γιατί θέλω να σπουδάσετε, να παραστήσετε τον εαυτό σας δόκιμο εις το Θεό. Όχι να σας καλοπιάνω και να με καλοπιάνετε. Εργάτη ανεπέσχυντο, χωρίς εσκήνη, σε αγιασμό και καθαρότητα και ιδιαιτέρως ορθοτομούντα το λόγο της αληθείας. Με το λόγο του Θεού θα πάμε στον ουρανό. Ο λόγος του Θεού είναι αυτός που μας καθαρίζει. Ο λόγος του Θεού είναι η δύναμη του Θεού που μας σώζει όταν τον πιστεύουμε. Όχι άλλο Ευαγγέλιο, λίγο light ή πολύ σκληρό. Ξέρεις τι λέει το Ευαγγέλιο? Τι λέει το Ευαγγέλιο? Τα είπαμε και πριν. Και βάζουν μέσα διάφορες παραδόσεις ανθρώπινες, εντάλματα ανθρώπων που οδηγούν τον άνθρωπο μακριά από τον Χριστό. Μα Ευαγγέλιο χωρίς παραδόσεις δεν είναι Ευαγγέλιο. Όχι ακριβώς, Ευαγγέλιο χωρίς παραδόσεις είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Δεν θέλει προσμίξεις, δεν θέλει νεωτερισμούς, εξυγχρονισμούς. Να το κάνουμε λίγο πιο, να μην το κάνουμε έτσι ρε παιδί μου. Είναι πολύ σκληρό, είναι αντικοινωνικό αυτό το Ευαγγέλιο. Όχι, ούτε αντικοινωνικό είναι, αλλά είναι ο λόγος του Θεού, είναι η δύναμη του Θεού και είναι η ευλογία μας. Όχι λοιπόν άλλων Ιησούν Χριστών. Αμήν. Ένας είναι ο Κύριός μας, στον οποίον εδόθη πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη. Όχι άλλο πνεύμα, το πνεύμα το Άγιο, το οποίο εδόθη στους πειθαρχούντας, στους πιστεύοντας, στους εξητούντας, στους θέλοντας. Και εδόθη όπως την ημέρα της Πεντηκοστής. Να μιλάνε γλώσσες, να προφητεύουνε, να παίρνουν δύναμη. Και όχι άλλο Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο τούτο θα κηρυχθεί σε όλη την οικουμένη. Τούτο το αληθινό, το ορθοτομημένο. Και όχι να ζητάμε διδασκάλους γαργαλιζόμενοι την ακοή κατά τις επιθυμίες της καρδιάς μας. Δεν θέλουμε διδασκάλους. Ένας είναι ο δάσκαλός μας, ο Χριστός. Δεν θέλουμε κανέναν άλλο διδάσκαλο που να μας γαργαλίζει την ακοή μας και να μας φτιάχνει και την επιθυμία της καρδιάς μας και να μας οδηγεί και στη λογική μας εκεί. Ένας είναι ο δάσκαλός μας, ο Χριστός. Ένας είναι ο καθηγητής μας, ο Χριστός. Και εμείς τι είμαστε? Δούλοι, υπηρέτες. Δεν θέλει αφεντικά ο Χριστός στην εκκλησία του. Δούλους που θα ορθοτομούν το λόγο της αληθείας. Στο κήρυγμα τα λόγια τους θα είναι βαριά και αυστηρά, αλλά η ζωή τους απαλή και τρυφερή, με τη χάρη του Χριστού, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, υπηρέτες, άνθρωποι γλυκείς, τρυφεροί, που δεν θυμώνουν, δεν αγριεύουν, μακροθυμούν, δεν τσακώνονται, αλλά θέλουν όλοι οι άνθρωποι να πάνε στον ουρανό. Άνθρωποι που θα έχουν τη συμμαρτυρία του Χριστού και στα λόγια τους και στη ζωή τους. Θα έχουν τον καρπό, θα έχουν καρπό στη ζωή τους, τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου. Θα έχουν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, εγκράτεια. Έχουν καλή μαρτυρία μέσα στην Εκκλησία. Θα κάνουν λάθη, βέβαια, αλλά ο Κύριος θα τα καλύπτει και θα αποκαλύπτει μόνο τα καλά. Καλή μαρτυρία μέσα στην Εκκλησία. Δεν θα φέρουν ταραχή, σύγχυση, αλλά θα έρχεται η ειρήνη του Θεού, η χάρις του Χριστού και η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Επιμένω, δεν είμαστε έτσι. Θεέ μου, κάνε μας σε παρακαλώ. Κάνε μας σε παρακαλώ. Να μην ξεπέσουμε από την απλότητα την εις των Χριστών Ιησούν. Και απολαμβάνουμε την αγάπη του Θεού Πατρός, τη χάρη του Χριστού
και την κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου. Αλλά στοχάζομαι, λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι αν και δεν είμαι σε τίποτα κατώτερος των πρωτίστων Αποστόλων, εσείς όμως πείθεστε, ακούτε αυτούς τους διάφορους που με κατηγορούνε. Και προσοχή, δεν υπερασπίζεται τον εαυτό του, αδερφοί. Ξέρει ότι αυτό είναι αφροσύνη, αλλά υπερασπίζεται την αλήθεια του Ευαγγελίου και την ευλογία του Κορινθίων. Αυτό υπερασπίζεται. Δεν χρειάζεται να υπερασπιστεί αυτός τον εαυτό του. Αυτόν τον υπερασπίζεται ο Χριστός. Αλλά αυτός πρέπει να υπερασπιστεί την ευλογία στην Εκκλησία των Κορινθίων. Μη ξεπέσουνε, μη χάσουνε τις υποσχέσεις του Θεού, την παρουσία του Θεού και τις ευλογίες του Θεού από την πανουργία του διαβόλου μέσα από τα φρονιμότερα ζώα, το φίδι. Και επίσης να μη συκοφαντηθεί ο Ιησούς Χριστός, το Πνεύμα το Άγιο και το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Πρέπει να το υπερασπίζετε και το υπερασπίζετε. Αμήν.